Κύριε Παπαβασιλείου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είπαμε και λίγο πριν πως ξεκινάει υπό προϋποθέσεις η συνέχεια του πρωταθλήματος. Δεν ξεκινάει μάλλον, συνεχίζεται. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, συνεχίζεται. Οι προϋποθέσεις είναι πάντα σε άμεση συνάρτηση με την πανδημία του κορονοϊού. Σαφώς. Η ανατροπή δεν είναι μόνο στην καθημερινότητα, είναι και στις αθλητικές δραστηριότητες. Η αναγέννηση έχει δώσει δείγματα γραφής ως τώρα. Από εδώ και έπειτα όμως, πώς αναμένεται η συνέχεια? Πώς αναμένεται η συνέχεια? Ας τα πάρουμε τα πράγματα εντάχει βέβαια από την αρχή. Η ομάδα ετοιμάστηκε και ξέρουμε ότι μέχρι τον αρχές Οκτωβρίου είχε κάνει 3 αγωνιστικές. Είχε προετοιμαστεί κατάλληλα 3 μήνες γρηγορότερα. Και τώρα, 5,5 μήνες μετά, μας κάλεσαν από την Αθήνα να στείλουμε ένα έγγραφο την Τρίτη ότι εάν θα συμμετέχουμε στην συνέχιση του πρωταθλήματος, το οποίο λένε πάντα ότι θα ξεκινήσει 28 Μαρτίου. Εμείς βέβαια, όπως είναι φυσικό για την αναγέννηση, που είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, είπαμε χθες το βράδυ που έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η ομάδα βέβαια και θα συνεχίσει, αλλά με ποιες προϋποθέσεις θα το δούμε στη τέλος Μαρτίου, εάν και εφόσον μας επιτρέψει η πανδημία να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Αυτή είναι η απόφαση δηλαδή που έχετε πάρει ως ομάδα. Ακριβώς. Να συνεχίσετε εσείς το πρωτάθλημα. Να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή είπαμε ότι τα πάντα έχουν άμεση συνάρτηση με την πανδημία του κορονοϊού, τώρα εδώ πέρα υπάρχουν και ορισμένοι παράμετροι που βεβαίως φαντάζομαι ότι σας απασχόλησαν και σας απασχολούν. Το ένα θέμα και το κυριότερο είναι αυτό που έχει να κάνει με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Τι γίνεται ως προς τα rapid test, ως προς αυτά που θα πρέπει να τηρήσετε? Τους υγειονομικούς κανόνες ουσιαστικά που θα πρέπει να τηρήσει η ομάδα για να συνεχίσει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση με τους αντιδημάρχους του Δήμου Αρταίου και συζητήσαμε αυτό ακριβώς το θέμα των rapid test κτλ. Και μας υποσχέθηκε και ο κύριος Χαρακλιάς και ο άλλος ο αντιδήμαρχος ο Νίκος ο Λιόντος ότι θα τα αναλάβουν αυτοί να τα κάνουν κάθε Παρασκευή, οπότε και θα πρέπει να στέλνονται παράλληλα στην Αθήνα για να μπορεί η ομάδα να συμμετέχει την επόμενη αγωνιστική που θα είναι την Κυριακή. Άρα λοιπόν το κομμάτι αυτό, το υγειονομικό, πιστεύουμε ότι θα το αναλάβει ο Δήμος και δεν θα πληρώνει κάτι η ομάδα. Και όσον αφορά βέβαια το θέμα το γηπεδικό, έχουν ήδη καθαριστεί και απολυμανθεί τα αποδυτήρια και όλα αυτά και φυσικά θα τηρούνται όλοι οι υγειονομικοί κανόνες αναγκαστικά πια για την ομάδα η οποία θα ξεκινήσει να κάνει προπονήσεις. Κύριε Πρόεδρε, οι προπονήσεις πώς θα γίνονται? Γιατί δεν είναι θέμα μόνο οι αγώνες, είναι και οι προπονήσεις. Και να σας θέσω κι άλλο ένα ερώτημα για να μου το απαντήσετε ολοκληρωμένο. Υπάρχουν και μετακινήσεις παικτών, προπονητών, κάποιοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Πώς ορίζονται αυτά, υπάρχει δηλαδή μπούσουλας? Ας πούμε, επειδή όλα αυτά συζητηθήκαν χθες το βράδυ στο Διοικητικό Συμβούλιο και είπαμε ότι να ξεκινήσουμε με τις μετακινήσεις, ότι θα υπάρξουν κάποια αυτοκίνητα τα οποία θα παίρνουν 3 ποδοσφαιριστές μέσα, ο οδηγός και άλλοι 2, αυτό που επιτρέπεται δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή. Και θα βοηθήσουν βέβαια και οι άνθρωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνοντας έναν ή 2 παίκτες ακόμη, για να μπορούν να τηρήσουμε αυτούς τους κανόνες. Όσον αφορά τη μεταφορά των ποδοσφαιριστών, κουτσά στραβά θα το λύσουμε το θέμα. Από εκεί και μετά, στο θέμα των προπονήσεων, θα έρθει έγγραφο από την Αθήνα και θα μας πει, θα μας δώσει οδηγίες για το πώς θα κάνουν οι προπονητές της ομάδας, πώς θα κάνουν τις προπονήσεις με 2-2, 3-3 άτομα και ούτω καθεξής. Και βέβαια, στα διπλά που θα κάνουν, φυσιολογικό είναι ότι όπως θα γίνεται στον αγώνα, έτσι θα γίνεται και στο διπλό. Αυτό πιστεύω εγώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω τη δική σας εκτίμηση. Έπρεπε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και οι ομάδες οι οποίες δεν θα συμμετάσχουν έχουν κάποιες κυρώσεις? Επειδή θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα, αυτό όμως θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή και πάλι εντάχει θα σας πω το εξής. Κατ' εμέ, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσει. Γιατί το ξεκίνημα αυτό το οποίο λένε αυτοί ότι θα κάνουν δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα. Λένε ότι θα ξεκινήσουν στις 28 Μαρτίου, αν αφού και εφόσον. Θα γίνουν 10 υπόλοιποι αγώνες του πρώτου γύρου, ουσιαστικά δηλαδή θα γίνει ένας γύρος ακόμη, ένας γύρος, δεν θα γίνει ο δεύτερος γύρος, όπως είχε βγει το πρόγραμμα από την αρχή, άρα δηλαδή απομένουν 10 αγωνιστικές.
Αν εσείς καταλαβαίνετε και όλοι οι υπόλοιποι ότι αυτό σημαίνει πρωτάθλημα γάμα εθνικής, τότε εμείς είμαστε ελέφαντες, ας πούμε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει, όμως επειδή σου βάζουν και το μαχαίρι στο λαιμό, και θα το πω μα έτσι ακριβώς, ότι εάν δεν κατέβεις η ομάδα θα πέσει στο ερασιτεχνικό, καταλαβαίνετε λοιπόν τι πίεση. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί δεν κλήθηκε ούτε ένας πρόεδρος, τουλάχιστον από τον όμιλο το δικό μας. Δεν ξέρω τι έγινε στους άλλους ομίλους. Δεν θέλω να πάρω θέση για αυτούς, αλλά από τον όμιλο το δικό μας δεν κλήθηκε ούτε ένας πρόεδρος να ανέβει στην Αθήνα για να πει δύο κουβέντες και αυτός. Δηλαδή, ο αποφάσεις κύριος Σαββιανάκης αυτό το έχει κάνει σημαία, ότι υπάρχει διάλογος και ότι με όλους μιλάει το τι θα γίνει. Ο όμιλος ο δικός σας που είναι? Και από ό,τι καταλαβαίνω και πιστεύω και από ό,τι έχω μιλήσει και με κάποιους από τους άλλους ομίλους προέδρους, ουδής έχει πάει στην Αθήνα για να συζητηθεί το θέμα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αν αυτές οι συζητήσεις του κυρίου Αβγενάκη γίνεται με την ΕΠΟ, με την Ελληνική Ομοσπονδία, εμείς δεν το ξέρουμε. Εμάς μας έρχονται τετελεσμένα πράγματα εδώ. Μάλιστα. Δηλαδή το τι θα γίνει το ορίζουν αυτοί από την Αθήνα, χωρίς να ρωτήσουν καμία παράμετρο την οποία μπορεί να έχει κάθε ομάδα για να συνεχίσει το πρωτάθλημα. Ένα μανιφέστο δηλαδή. Ακριβώς. Που θα έχει, ακριβώς. Σε βάζουν δηλαδή ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριδη να περάσει από εκεί ανώδυνα. Αν αυτό γίνει, θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τηλεδιασκέψεις έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, με εμάς, ώστε να ξέρετε πώς θα ξεκινήσετε, πώς θα είναι η πορεία, να γνωρίζετε τι παραπάνω μπορεί να γίνει, η ενίσχυση, αν θέλετε, η δική σας. Γιατί κακά τα ψέματα, η πανδημία του κορονοϊού έχει αφήσει αποτυπώματα και στον αθλητικό χώρο. Έχει έρθει ένα email πριν από 4-5 ημέρες, ναι, στον γραμματέα της διοίκησής μας, ναι, το οποίο έλεγε ανάβει το πράσινο φως για προπονήσεις και τα λοιπά. Και ήρθε και, όχι εγγράφος, ήρθε απλά στο τηλέφωνο, ναι, στο email του, ας πούμε, η ανακοίνωση αυτή της ΕΠΟ που λέει ότι εάν και εφόσον η ομάδα θα πρέπει να δηλώσει μέχρι την Τρίτη ότι θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα, διαφορετικά όπως και οι υπόλοιποι. Αυτό που λέγαμε δηλαδή πριν. Ακριβώς. Διάλογος κανένας. Κανένας διάλογος. Ναι, απλά ανακοινώσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν. Τώρα πώς και τι και με ποιες προϋποθέσεις, μάλιστα. Θα τα πούμε αυτά. Λίγο αργότερα, ας πούμε, να έχουμε αρκετό χρόνο. Κάτι τελευταίο θέλω μόνο, κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε, ο αθλητικός κόσμος, ο φίλαθλος κόσμος της Άρτας, πώς βλέπει αυτές τις δραστηριότητες, την επανεκκίνηση, τη συνέχεια, αν θέλετε, του πρωταθλήματος? Να ξέρετε κάτι. Εμείς που βρεθήκαμε εδώ, δεν βρεθήκαμε τυχαία, δεν μας έριξε κάποιος από πάνω και ήρθαμε. Μας επέλεξε αυτός ο κόσμος της Άρτας. Εμείς πρέπει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του. Τι γίνεται? Ο κόσμος θα ήθελε, είναι πάρα πολύ θυμωμένος με όλη αυτή την κατάσταση, απογοητευμένος, ταλαιπωρημένος, θα ήθελε να πάει στο γήπεδο να δει την ομάδα κτλ. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν η ομάδα θα συνεχίσει με κλειστές πόρτες, με χωρίς διαφημίσεις, με χωρίς άλλα έσοδα από πουθενά, με χωρίς διαρκείες, χωρίς, καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν το κομμάτι αυτό, το ουσιαστικό των ομάδων, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα όλων των ομάδων, δεν μπορούν να καλυφθούν έξοδα από τις τσέπες ούτε του διοικητικού. Και πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες? Ακριβώς. Έχουμε κάποιες υποσχέσεις από το Δήμο να μπορέσουμε να περιορίσουμε τα έξοδα εις το ελάχιστο για να μπορέσει η ομάδα να προχωρήσει. Άρα λοιπόν το θέμα των αρτινών φιλάθλων, των ανθρώπων αυτών, θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους, ούτως ώστε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Γιατί όντως είναι αδιέξοδο, όχι για μας μόνο, για όλες τις ομάδες. Για την Άρτα μπορεί να είναι λίγο λιγότερο, για κάποιες άλλες πολύ φτωχότερες ομάδες από φτωχά χωριά, θα είναι σίγουρα, και από μεγάλα ταξίδια, θα είναι σίγουρα επώδυνο. Άρα λοιπόν εμείς θα ζητήσουμε την βοήθεια όλων αυτών των ανθρώπων να βοηθήσουν για να συνεχίσουν να βγάλουμε και αυτό το κομμάτι πέρα, που σίγουρα θα βγει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην βγει με οποιοδήποτε τρόπο, και πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Βέβαια θα δούμε και με τους ποδοσφαιριστές μας, μπορεί να κάνουμε κάποιες ενισχύσεις τώρα, μιας και τα τοπικά δεν ξεκινάνε, κάποια παιδιά αρτινά ακόμη να προσθεθούν στην ομάδα, αυτό θα το δει το προπονητικό team και θα το δούμε στην πορεία. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
και εγώ να πω με τη σειρά μου δύο κουβέντες ακόμη. Βεβαίως. Ο χρόνος ήταν πολύ λίγος, έπρεπε να μπούμε στο δελτίο να πούμε ότι η ομάδα μας ξεκινάει για να ενημερωθεί ο κόσμος, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε και με τους ανθρώπους του RTV να κάνουμε μία μεγάλη κουβέντα για να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι γίνεται και για το τι έχουν σκοπό να κάνουν αυτοί στην Αθήνα με όλες αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Θα θέλαμε λοιπόν τις προσεχείς ημέρες, την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω, να κάνουμε μία μεγάλη κουβέντα με κάποιους άλλους ανθρώπους που θα είμαστε μαζί ή τηλεδιάσκεψη, δεν ξέρω πώς, να ενημερωθεί για τα πάντα ο κόσμος. Πιστεύω ότι η ομάδα μας θα πάει καλά και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε όπως το ανακοινώσαμε. Πιστεύω ότι εν τέλει θα πάνε όλα καλά και με το θέμα της πανδημίας βέβαια, ότι όλα θα είναι καλά. Μακάρι κύριε Πρόεδρε. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Μπράβο.